Την μπάλα στο γήπεδο της Τουρκίας ρίχνει ο πρόεδρος Αναστασιάδης ώστε να υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και απεμπλοκή από την κρίση στην οποία έχουν περιέλθει συνομιλίες από τις 17 Μαΐου. Σε δηλώσεις στο περιθώριο της ετήσιας συναιστίασης του Σαπέλ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επέμεινε στην πρόταση που υπέβαλε, θεωρώντας πως με αυτή μπορεί να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Πρέπει να διατηρήσουμε την στάση αρχών, εάν πραγματικά θέλουμε πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Έχω πει κάτι επανάληψη. Εδώ και 44 ολόκληρα χρόνια συζητούμε τα ίδια θέματα. Έφτασε η ώρα της αλήθειας. Εννοεί η Τουρκία αυτά που λέει ή απλώς θα μεταβαίνουμε για εκδρομικούς λόγους στη Γενέβη? Ξεκαθαρίζοντας πως ο ίδιος εννοεί αυτά που λέει, τονίζοντας πως θα πρέπει να ασχοληθούμε με την ουσία του συνόλου των κεφαλαίων, ώστε σε μια διαρκή σύνοδο να πετύχουμε αυτό που όλος ο κυπριακός λαός θέλει και είναι η επίλυση του Κυπριακού. Και απαντά στις επικρίσεις που ο Μουσταφά Κιντζή διατυπώνει εναντίον του. Τα περί διαδικαστικών τάχα προτάξεων κλπ. Αποτελούν προφάσεις εναμαρτίες. Εάν ήταν πρόταξη, θα έπρεπε να ήταν πρώτης έναρξης του διαλόγου. Ενώ στρέφεται προς το κεφάλαιο που η Τουρκία καλείται να δώσει στο τραπέζι των συνομιλιών και είναι αυτό των εγγυήσεων και της ασφάλειας. Συνεπώς εκείνα που απομένουν και απαιτείται, διότι είναι ουσιώδη θέματα, είναι ιδιαίτερα γίνον της ασφάλειας, των εγγυήσεων και της αποχώρησης των κατοχικών στρατευμάτων και αν η Τουρκία εννοούσε αυτά τα οποία προβάλλει και βεβαίως θα έπρεπε να αποδεχτεί, πάντα με δεδομένη την αρχή ότι τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί συμφωνημένο αν δεν συμφωνηθούν όλοι.